Φυσικό φαινόμενο είναι ένας σεισμός. Αναμενόμενο για ένα χώρο που εδώ και αρκετά χρόνια χαρακτηρίζεται σεισμογενής. Και εμείς εδώ είχαμε σημάδια. Πάνω από 5 μήνες η περιοχή χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ με την πιο χαρακτηριστική περίπτωση της 24ης Ιουλίου που φάνηκαν οι πρώτες ρογμές. Κανένα μέτρο από την πλευρά της πολιτείας, κυκλοφορούσαν οι πολίτες σε δρόμους με τιμόρροπα κτίρια, οι μαθητές και εκπαιδευτικοί σε σχολεία που δεν είχαν πραγματοποιηθεί αντισεισμική έλεγχη χωρίς εκπαίδευση του πληθυσμού για αυτό που ακολούθησε. Και ήρθε η μέρα της 27ης με τα γνωστά αποτελέσματα. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σωρία ερυπείων, άστεγοι, καταστραμμένες ζωές, καταστραμμένες περιουσίες. Μέσα από την καταστροφή γεννήθηκε η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η ανθρωπιά. Μέσα από τα ερείπια όμως ξεπήδησαν και αρπακτικά κοράκια που ο σεισμός ήρθε ως μάνα εξ ουρανού για να τεθεί το ζήτημα της ανοικοδόμησης του Αρκαλοχωρίου. Επιδιώκει αυτή η λογική μια ανάπτυξη με κέντρο το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Γυρνάνε δεξιά και αριστερά με το βλέμμα στα φυλέτα της περιοχής, προπαγανδίζοντας λύσεις χωρίς περιφερειακούς οικισμούς, χωρίς την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού που τόσα χρόνια ζούσε την περιοχή χωρίς τους κατοίκους της περιοχής. Μέσα από τα ερείπια ξεπήδησε και η Συντονιστική Επιτροπή Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδος μετά από λαϊκή συνέλευση. Είμαστε λοιπόν εμείς, κάτοικοι του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, εργαζόμενοι, αγρότες, επαγγελματίες, που έχουμε τις περιουσίες μας εδώ, πρώτη κατοικία, την πατρική, εξοχική κατοικία, το μαγαζί, την επιχείρησή μας, αγροτική κτηνοτροφική εκμετάλλευση, που τα έχουμε τα παιδιά που έμειναν χωρίς σχολεία, που έχουμε τους γονείς μας, που ή τους φιλοξενούμε στα σπίτια μας ή έχουν πάρει την... έχουν σκορπιστεί σε όλο τον νομό Ηρακλείου, ακόμα και στην Αθήνα. Συμμετέχουμε όλοι εμείς σε συλλόγους, στα χωριά μας, σε δομές του Δήμου, σε αθλητικά σωματεία κλπ. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε η περιοχή μας να φτιαχτεί με τον ίδιο τρόπο με τα υλικά που τα αποτελέσματα τα είδαμε. Δηλώνουμε πως θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας που ζήσαμε και μεγαλώσαμε. Θέλουμε να τον φτιάξουμε καλύτερο από τα πριν. Έχουμε και εμείς όνειρα για τον τόπο αυτό. Τα όνειρα άλλων είναι για μας εφιάλτες. Τεράστιες οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας για τη σεισμική θωράκιση και πρόληψη ζητούμε στο νέο σχέδιο να εφαρμοστούν. Αναπτυχθεί το Αρκαλοχώρι, οι οικισμοί, τα γύρω χωριά, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων. Αυτό ζητάμε. Σύγχρονες κατοικίες, σχολεία, δημόσιους χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα δεδομένα της εποχής μας. Στο σεισμό αυτό πήραμε ακόμα ένα μάθημα. Ότι μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να σωθούμε. Μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να εμποδίσουμε τα σχέδια που θέλουν προέκταση τον τόπο μας, προέκταση ενός αεροδρομίου. Φοβόμαστε για όλα αυτά που θα γίνουν για μας, χωρίς εμάς. Αυτά που ζητάμε άμεσα είναι στο σχέδιο που έχουμε έτσι συζητήσει, ζητάμε κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών όλων των αστέγων. Στήριξη όλων των πληγέντων με χορήγηση μηνιαίου βοηθήματος. Στήριξη των ανέργων, απαλλαγή από έμφυα, εισφορές, τέλη νερό, ρεύμα κλπ. Αποζημίωση όλων των πληγέντων στο 100% της ζημιάς. Είτε αφορά ακίνητα, είτε αφορά άλλες δομές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γρήγορος και αντικειμενικός έλεγχος των καταστροφών. Άμεση κατεδάφιση των επικίνδυνων κτηρίων, στήριξη της μόρφωσης, της υγείας, της πρόσβασης στον πληθυσμό των οικογενειών μας. Υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν από μέσα φαίνονται είναι ερείπια και απ' έξω νομίζει κανένας ότι είναι κατοικήσιμα και τα έχουν βγάλει με κίτρινο. Συνεπώς, η τοποθέτηση των οικίσκων για τους άστεγους πληγέντες, η οργάνωση της σίτης και της διανομής ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες, η αποκατάσταση διαζώσης λειτουργίας των σχολείων στο Δήμο, η κατεδάφιση των κτηρίων είναι άμεση προτεραιότητα. Παρόλα αυτά, είμαστε αισιόδοξοι. Την αισιοδοξία μας την στηρίζουμε στη διάθεση που συναντάμε σε συναντήσεις με τους κατοίκους της περιοχής. Θέλουν να μείνουν εδώ, να ξαναφτιάξουν τον τόπο τους, να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους καλύτερα από πριν.
με σεβασμό της καθημερινότητας, με σεβασμό στο μέλλον των παιδιών τους. Αυτόν, όμως αυτό τα πράγματα δεν γίνονται χωρίς τον επίμονο αγώνα όλων μας. Και είναι, θέλω να τονίσω εδώ κλείνοντας, τη συγκινητική συμπαράσταση που είχαμε από συλλόγους από άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Χανίων, που θα ήθελα ακόμα μια φορά να τον ευχαριστήσω, που μας έστειλε 200 κιλά κρέας που μοιράσαμε στους οικισμούς και στους πληγέντες και πολλά τρόφιμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ επίσης για την πρόσκληση και ελπίζουμε στην βοήθεια του κόμματος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε.